Όχι, πες μου, έχετε ξανακάνει διλήμματα από ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη στο 10ο εκτόροφο? Πάμε. Κοίταξε, Φουρέιρα στο κλαμπ, Μαρίζα Ρίζου στο αυτοκίνητο. Ε, μερικές φορές και Φουρέιρα στο αυτοκίνητο. Οπότε, ίσως Φουρέιρα. Βύση, στα 29 μου χρόνια Βύση. Στα 20 μπορεί να ήταν Βανδύ, αλλά τώρα στα 29 μου Βύση. Στο πρώτο ραντεβού, ιδανικά καλό θα είναι να κάνει την κίνηση να πληρώσει ο άντρας, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο ντεμοντέ και λίγο πασέ, οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δυναμικές, δεν χρειάζεται να υπάρχουν τέτοια. Μισό-μισό δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Αλλά ναι, όχι, στο πρώτο ραντεβού τα γόρια. Νομίζω να δει τις φωτογραφίες μου. Θα έχει πάρα πολλές φωτογραφίες selfie, θα έχει πάρα πολλές φωτογραφίες με outfit και look που προσπαθώ να βγάλω το σωστό. Νομίζω τις φωτογραφίες μου και θα σας έδειχνα άνετα και τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πονηρό ή κάτι που δεν πρέπει να δεις. Ενώ τα μηνύματα έχει λίγο πιο προσωπικά. Όχι, δεν θα ήθελα. Φωτογραφίες πανεύκολα και τώρα σας δείχνω. Ύπνος, πολύ βασικό ύπνος, σεξ, φαγητό. Έτσι θα το έβαζα. Αλλά ύπνος σίγουρα πρώτο. Γιατί αν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, τίποτα άλλο δεν θα είναι καλά. Αν δεν είσαι ξεκούραστος σε τίποτα. Και τα δύο ιδανικά, δηλαδή πας μπουζούκια και μετά σε ένα metal μπαράκι αυτεράδικο ή πας στη metal συναυλία και αυτεράδικο τα μπουζούκια, μπορείς να το συνδυάσεις, αλλά αν είχα να διαλέξω ένα από τα δύο, θα διάλεγα τη metal συναυλία. Αθλητικά, flat γενικά. Χωρίς κινητό δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά χωρίς αυτοκίνητο μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να περπατήσω, να πάρω τα μέσα, να πάρω ποδήλατο. Θα διάλεγα τον τραπεζικό λογαριασμό. Γιατί στο YouTube είμαστε κοντά στις 100.000. Στον τραπεζικό λογαριασμό όμως. Του Brad Pitt δεν το συζητώ καν. Προφανώς του Brad Pitt. Πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν στον κινητό του Brad Pitt που θέλω να δω. Εκτός από προσωπικές φωτογραφίες του, δεν εννοώ κάτι περίεργο, εννοώ, ξέρεις, με τα παιδιά του, κάτι πιο personal, να δεις τον Brad Pitt λίγο σαν μπαμπά, έναν normal άνθρωπο που βγάζει μια selfie. Επίσης μπορεί να δεις με ποια βγαίνει. Μπορείς να απαντήσεις στο δίλημα Jennifer Aniston ή Angelina Jolie, βλέποντας τα μηνύματά του. Νομίζω ότι θα πήγαινα του Άγγελου Μπράτη. Θα πήγαινα στον Μπράτη και αν προλάβαινα το after party του Κουδουνάρη θα πήγαινα ή αν προλάβαινα έστω και λίγο από το Κουδουνάρη θα πήγαινα. Θα προσπαθούσα να τα συνδυάσω. Γυμνή στην Εθνική Οδό, παιδιά. Έχω δει πάρα πολλές φορές όνειρο ότι είμαι στον δρόμο γυμνή και φρικάρω και αγχώνομαι. Ενώ εντάξει, κακοντυμένη στα μάτια μου, μία χρονιά θα είσαι κακοντυμένη, την άλλη χρονιά θα είσαι καλοντυμένη. Αλλά το γυμνή είναι μεγάλο στρες. Σου λέω, το βλέπεις στον ύπνο μου. Όχι, έπαπα. Σε μπαρ. Δεν μου αρέσει γενικά το online καμάκι. Δεν το έχω κάνει. Και το αγόρι μου το γνώρισα και σε μπαρ. Οπότε ναι, σε μπαρ. Χειρότερος ο μισογύνης γείτονας. Οι haters υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Αλλά ο μισογύνης γείτονας δεν το γλιτώνεις. Να περπατάς, να είναι από κάτω, να περπατάς με το τακούνι και να λέει αμάν πάλι αυτή είναι τα τακούνια. Γενικά μισογύνης είναι το χειρότερο. Αν ακόμη είναι γείτονας, φίλος, γνωστός, οτιδήποτε. Είναι σε σημείο που μετακομίζεις, παιδί μου. Άπαπα. Στη Νέα Υόρκη, pancake σε μπραντσάδικο. Στην Ελλάδα, σουβλάκια σε ταβέρνα. Γιατί εδώ έφαγα σουβλάκι και καμία σχέση. Ενώ το pancake πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Πάω να φάω τα pancake.